Υπουργός, ο κύριος Κερίδης. Α, ναι, εντάξει, θα το πω. Ελάτε κύριε Κερίδη, ελάτε κύριε. Λοιπόν, επειδή η κυρία Ευθυμίου θα φύγει για... έχει να πετάξει το αεροπλάνο, δεν μπορεί να περιμένει. Έχουμε να πάρουμε θέση σε τελική... επί του συνόλου, δηλαδή, επί του, στο τέλος της β' ανάγνωσης, πάντα αυτό κάνουμε και καταγράφεται στα πρακτικά, τι ψηφίζει το κάθε κόμμα. Η κυρία Αυθημή, ως εξηγήτρια της πλειοψηφίας, τι ψηφίζει για το νομοσχέδιο αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που το προτάσετε υπέρ και επί της αρχής και επί των όλων των άρθρων. Πολύ ωραία. Καταγράφεται και θα συνεχίσουμε με τα άλλα κόμματα, να ακούσουμε τους δύο υπουργούς και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα κόμματα. Ήταν σύντομο. Και επί της τροπολογίας. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, υπέρ, επαναλαμβάνω, επί της αρχής, επί των άρθρων και επί της τροπολογίας. Μας φέρατε μια τροπολογία για να σας ακούσουμε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κατατέθηκε χθες βράδυ μια τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο νομοσχέδιο αυτό και για να προλάβουμε να συζητηθεί και στην Επιτροπή τώρα, στην δεύτερη ανάγνωση και βεβαίως στη συνέχεια διεξοδικότερα στην Ολομέλεια. Επιτρέψτε μου να σας την παρουσιάσω και στην συνέχεια να απαντήσω προκαταβολικά σε κάποια ενδεχόμενα ερωτήματα, είτε δικά σας, είτε ευρύτερα που μπορεί να τεθούν στον δημόσιο διάλογο, πριν δώσω το λόγο στον καλό συνάδελφο, τον κύριο Κεριάδη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά όλο το προηγούμενο διάστημα για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία. Η τροπολογία αναπτύσσεται σε 5 άρθρα. Θα σας τα παρουσιάσω εν συντομία. Το πρώτο αφορά την εισαγωγή αυξημένων κυρώσεων για όσους παροβιάζουν τους όρους των μετακλήσεων εργαζομένων από το εξωτερικό. Όπως ξέρετε, η χώρα μας έχει βασιστεί σε ένα βαθμό στην μετάκληση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες. Φέτος τα αιτήματα των παραγωγικών φορέων ξεπέρασαν 300.000, εγκρίθηκαν 145 περίπου χιλιάδες και βρίσκονται σε διαδικασία ικανοποίησης. Όμως έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο συχνά ο μετακαλούμενος αλλοδαπός εργαζόμενος να μην εμφανίζεται προς εργασία στον εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει το συμβόλαιο ή να εμφανίζεται για κάποιες μέρες, εβδομάδες και στη συνέχεια να εξαφανίζεται ή, εν πάση περιπτώσει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να παραβιάζει τους όρους της μετάκλησης. Με την ρύθμιση του πρώτου άρθρου εισάγουμε την υποχρέωση στον εργοδότη να ενημερώνει την αρμόδια αρχή, μία στάση, στην αποκεντρωμένη διοίκηση η οποία έδωσε την άδεια αρχικά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στην σχέση της μετάκλησης, ώστε να μπορεί στη συνέχεια η δημόσια αρχή, η αποκεντρωμένη, να ενημερώνει το αρμόδιο προξενείο που εξέδωσε την εθνική θεώρηση για να ανακαλείται. Το τελευταίο που θέλουμε είναι αλλοδαποί εργαζόμενοι που έχουν μπει στην Ελλάδα με εθνική θεώρηση να βρεθούν στη Γερμανία ή αλλού στην Ευρώπη. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε και δημιουργεί πρόβλημα και στην όλη λειτουργία του Σέγγεν, στις διακρατικές σχέσεις, είναι πρόβλημα και ασφάλειας και βεβαίως δημιουργεί πρόβλημα και στην ροή των μετακλήσεων. Άρα ο εργοδότης στο εξής υποχρεώνεται να ενημερώνει αν κάτι δεν πάει καλά και αν δεν το κάνει θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ ανά μετακαλούμενο και αν υπάρχει υποτροπή θα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο ώστε για 5 χρόνια να μην δικαιούται να μετακαλέσει εκ νέου. Το ίδιο αφορά και τον μετακλητό, ο οποίος εάν παραβεί τους όρους της μετάκλησης θα εγγράφεται σε τέτοιο κατάλογο και δεν θα μπορεί να εκδίδεται εκ νέου εθνική θεώρηση για αυτόν για 5 χρόνια. Είναι ένα επιβεβλημένο μέτρο. Τώρα που προχωράμε με τις διμερείς συμφωνίες εργασιακής κινητικότητας, ώστε να τις θωρακίσουμε από τυχόν παραβιάσεις και καταχρήσεις. Το δεύτερο άρθρο αφορά τη σύσταση δύο νέων θέσεων, πολύ σημαντικών, του Εθνικού Συντονιστή Επιστροφών και του Εθνικού Συντονιστή για την πάταξη της παράνομης διακίνησης μεταναστών.
Και οι δύο θέσεις προβλέπεται να πληρωθούν από ανώτατα στελέχη της αστυνομίας. Ως γνωστόν, οι υποχρεωτικές επιστροφές, οι απελάσεις κατά το απλούστερο, είναι και σήμερα ευθύνη και αρμοδιότητα της ελληνικής αστυνομίας. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε μία τέτοια ευρωπαϊκή επιστροφή από το Ελευθέριος Βενιζέλος με πρωτοβουλία της Ελλάδας και συμμετοχή επιστραφέντων προς το Πακιστάν και άλλες χώρες, από άλλες χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία, και συνεργαζόμαστε πολύ στενά με την Frontex προκειμένου να επιταχύνουμε στο ζήτημα αυτό. Όμως θέλω να σας είμαι ειλικρινής, δεν πρέπει να υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα στις απελάσεις πανευρωπαϊκά. Είναι κάτι που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ και σε επίπεδο υπουργών στην Ευρώπη. Γι' αυτό και συστήνεται ευρωπαϊκός συντονιστής ευρύτερα, με τον οποίο ο Έλληνας εθνικός συντονιστής θα συνεργάζεται ακόμα πιο στενά. Και θέλω να σας είμαι ειλικρινής στο σημείο αυτό και να πω τούτο, ότι ο ασφαλέστερος, αποτελεσματικότερος τρόπος για απελάσεις, που είναι προϋπόθεση, επαναλαμβάνω, προϋπόθεση για τη διάσωση του συστήματος διεθνούς προστασίας, του συστήματος ασύλου, θα πρέπει πάντοτε να διαχωρίζουμε αυτός ο οποίος παίρνει άσυλο μένει, αυτός που δεν παίρνει άσυλο επιστρέφεται. Σήμερα δυστυχώς είτε πάρεις είτε δεν πάρεις άσυλο, σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη παραμένεις. Και αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο σύστημα ασύλου, διότι βάζει τους μεν με τους δε στο ίδιο και στρέφει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη εναντίον της Διεθνούς Σύμβασης για την Προστασία των Προσφύγων της Γενέβης του 1951. Εμείς, ως ελληνική κυβέρνηση που πρεσβεύουμε την μέση οδό, την ανάγκη δηλαδή διατήρησης του συστήματος ασύλου από τη μια, και θέλουμε να το προφυλάξουμε από τις επιθέσεις που δέχεται από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος, είμαστε σαφέστατοι και ξεκάθαροι ότι εδώ πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και πρέπει να επιμείνουμε στις επιστροφές όσων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό, διότι μόνο η Ευρώπη μπορεί να επιβάλλει στις χώρες προέλευσης κυρώσεις, αλλά να δώσει και καρότα, κίνητρα να συνεργαστούν. Και αυτό ήδη το έχει κάνει σε κάποιες περιπτώσεις πρόσφατα, με καλά αποτελέσματα, και έτσι πρέπει να επιμείνουμε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από αυτό που πρεσβεύουν κάποιοι, επιτρέψτε μου, υποκριτικά αν θέλετε και ανθρωπιστικά, να μην επιστρέφεται κανείς. Το να μην επιστρέφεται κανείς θα οδηγήσει σε κατάρρευση του συστήματος. Θα οδηγήσει να μην παίρνει κανείς άσυλο. Θα οδηγήσει την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, και το βλέπουμε αυτό ήδη στις εκλογές, να αποστασιοποιηθεί από ένα θεμελιώδη πυλώνα του διεθνούς συστήματος, που είναι η διεθνής προστασία των προσφύγων όσων έχουν ανάγκη. Αυτό κάνουμε με τον Εθνικό Συντονιστή, ο οποίος πολύ γρήγορα θα συντονίζει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, όπως είναι η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου μας, αλλά και όλες τις υπόλοιπες, το Υπουργείο Εξωτερικών, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, και βέβαια θα συνομιλεί με τον Ευρωπαίο Συντονιστή Επιστροφών, ώστε να έχουμε απτά και γρήγορα αποτελέσματα. Αντίστοιχη θέση συστήνεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης, πάλι από ανώτατο αξιωματικό της αστυνομίας, για την πάταξη της παράνομης διακίνησης. Θέλω να σας είμαι απολύτως σαφής. Σήμερα οι παράνομες αφίξεις, και έχουμε και στη χώρα μας βεβαίως το γνωστό πρόβλημα, έχουν να κάνουν ως επιτοπλίστο, σε ποσοστό σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά στοιχεία πάνω από 90%, με διακίνηση, με παράνομη διακίνηση. Οι περισσότεροι όσων έρχονται στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη έρχονται μέσω διακινητών. Πληρώνουν διακινητές για να έρθουν. Και έχει αναπτυχθεί ένα τεράστιο παρεμπόριο, μια πολύ μεγάλη μπίζνα, να το πούμε απλά, δισεκατομμυρίων. Το πρόβλημα είναι σύνθετο, δεν αντιμετωπίζεται μόνο με τη σύλληψη αυτών που οδηγούν τη βάρκα ή το αυτοκίνητο στον Εύρο. Αυτή είναι, αν μου επιτρέπετε, όπως λένε οι ειδικοί, η μαρίδα, το μικρό ψάρι.
Τα μεγάλα ψάρια είναι καθισμένα σε γραφεία, έχουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά, είναι τραπεζίτες, είναι δικηγόροι, είναι τα λευκά κολάρα να πούμε. Σε αυτό το ντυλάρισμα δισεκατομμυρίων σε όλη την περίμετρο της Ευρώπης. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πολλά περισσότερα, πέρα από αυτά που κάνουμε ήδη, σε συνεργασία με τους Ευρωπαίους, για να παταχθεί ένα δίκτυο, όπως αυτό των διακινητών, χρειάζεται ένα δίκτυο. Το δίκτυο του νόμου και της τάξης και σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό. Και αυτόν τον συντονισμό αυτού του δικτύου θα κάνει ο Εθνικός Συντονιστής κατά της παράνομης διακίνησης μεταναστών. Έρχομαι στο τρίτο άρθρο, το οποίο δίνει δικαίωμα στους αιτούντες άσυλο μετά την παρέλευση δειμήνου στην εργασία. Θέλω εδώ να ξεκαθαρίσω μερικά πράγματα για να έχουμε την πλήρη εικόνα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές παρανοήσεις γύρω από το ζήτημα αυτό. Η χώρα μας, όπως κάθε ευρωπαϊκή χώρα, όπως κάθε χώρα που έχει υπογράψει την Διεθνή Σύμβαση Προστασίας των Προσφύγων του 1951, δεσμεύεται από το διεθνές δίκαιο δηλαδή, αλλά και από τον εθνικό και τον ευρωπαϊκό νόμο, να παρέχει προστασία, προσέξτε το αυτό, φιλοξενία, σύντηση, ασφάλεια σε κάθε ετούντα άσυλο. Στο βαθμό που είναι ετών άσυλο και για όσο διάστημα είναι ετών άσυλο, πριν τελεσιδικήσει η απόφασή του, είναι φιλοξενούμενος της χώρας. Και αυτό κάνει το σύστημα υποδοχής και ασύλου της πατρίδας μας, το οποίο έχει κάνει τεράστια πρόοδο τα τελευταία 4 χρόνια και είμαστε περήφανοι για το γεγονός ότι με ασφάλεια φιλοξενούμε όλους αυτούς τους ετούντες, σε αντίθεση, ασφάλεια και για τους ίδιους και για τις τοπικές κοινωνίες, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπου είδατε τις σκηνές να διαχέονται οι ροές στη Λαμπεντούζα ή αλλού, σε κοινόχρηστους χώρους, σε δρόμους και πλατείες, χωρίς τον κατάλληλο μηχανισμό που έχουμε στην Ελλάδα για να διαχειριστούμε με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια το πρόβλημα. Ο ετών άσυλο, σύμφωνα με τον νόμο, μετά τις πρώτες 25 μέρες που δίνει η Διεθνή Σύμβαση για την καταγραφή και ταυτοποίησή του, είναι ελεύθερος να κυκλοφορεί δημόσια, οπουδήποτε στην Ελλάδα, χωρίς περιορισμό. Η μόνη υποχρέωση που έχουμε είναι η υποχρέωση της ελληνικής πολιτείας να του παρέχει τροφή, στέγη και ασφάλεια. Αυτός λοιπόν ο ετών άσυλο, κατά τη γνώμη μας, καλό είναι να εργάζεται. Να εργάζεται και να μην επιδοτείται, όσο είναι ετών άσυλο. Αν στη συνέχεια γίνει πρόσφυγας, προφανώς αποκτά τα δικαιώματα που έχει κάθε Ευρωπαίος πολίτης. Οι περισσότεροι εξ αυτών, απλώς για τα στοιχεία, φεύγουν στο εξωτερικό. Εάν απορριφθεί η αίτησή του, απορριφθεί και δεν πάρει άσυλο, τότε ανακαλείται αυτή η άδεια εργασίας και καθίσταται επιστρεπταίος. Επιστρεπταίος από τη χώρα προέλευσης, με βάση και τον μηχανισμό τώρα που ενισχύουμε. Για όσο διάστημα λοιπόν είναι φιλοξενούμενος της ελληνικής πολιτείας, θεωρούμε ότι πρέπει να εργάζεται και να μην επιδοτείται. Και βεβαίως αυτοδίκαια διακόπτεται και το επίδομα το οποίο λαμβάνει, το χρηματικό ενώ εργάζεται. Να πω ότι ο ευρωπαϊκός νόμος προβλέπει από 0 έως 9 πρώτους μήνες. Μετά το 9μηνο είναι υποχρεωμένες όλες οι ευρωπαϊκές χώρες να επιτρέπουν στους αιτούντες άσυλο να εργαστούν. Εμείς διαλέξαμε το δίμηνο, το οποίο είναι ένα αρκετό διάστημα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης, καταγραφής και ταυτοποίησης, να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει λευκό ποινικό μητρό και δεν έχουμε άλλου τύπου προβλήματα, ώστε να μπορέσει να εργαστεί. Η τέταρτη ρύθμιση, το τέταρτο άρθρο της τροπολογίας, αφορά τους επιμακρών διαμένοντες στην Ελλάδα, πλέον της τριετίας, οι οποίοι βρίσκονται στην πατρίδα μας πριν την 30 Νοεμβρίου 2023. Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Πρόκειται για ανθρώπους που είναι ήδη εδώ, όχι για ανθρώπους που ενδεχομένως έρθουν στο μέλλον εδώ, οι οποίοι είναι επιμακρών εδώ,
από 3 χρόνια και πάνω και έχουν συγκεκριμένη και αποδείξιμη προσφορά εργασίας, η οποία στη συνέχεια θα τεκμηριώνεται με συμβόλαιο, με εργάνη, με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος αναφέρεται διεξοδικά στην υποσυζήτηση τροπολογία, ώστε να του δίνεται άδεια διαμονής. Τέλος, θα αναφερθώ στη συνέχεια λίγο πιο λεπτομεριακά σε αυτό, υπάρχει και μία πέμπτη ρύθμιση, ένα πέμπτο άρθρο, που αφορά τους διαμένοντες εδώ υποκαθεστώς προσωρινής προστασίας, στους οποίους δίνεται δυνατότητα να υπαχθούν στις διατάξεις του κώδικα μετανάστευσης και να μπουν στο δρόμο της νόμιμης μετανάστευσης, πέρα από το έκτακτο που παρέχει η προσωρινή προστασία. Πρόκειται, θα το καταλαβαίνετε ίσως κάποιοι που έχετε μια εξοικείωση με το θέμα, κυρίως βασικά για Ουκρανούς πολίτες, οι οποίοι φιλοξενούνται στην πατρίδα μας σήμερα περίπου 25.000 υποκαθεστώς προσωρινής προστασίας και στους οποίους δίνεται, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι υποκαθεστώς προσωρινής προστασίας όπως έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022. Είναι μια πανευρωπαϊκή αυτή η απόφαση. Σε αυτούς λοιπόν τους 25.000 δίνεται η δυνατότητα κανονικοποίησης της διαμονής τους εδώ, αν το επιθυμούν, μέσα από την άδεια διαμονής που προβλέπει το άρθρο 5. Θέλω τώρα να απαντήσω, όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε ενδεχόμενες, να πούμε, ερωτήσεις που προκύπτουν. Ποιος είναι ο στόχος αυτής της ρύθμισης? Νομίζω είναι από την περιγραφή που σας έκανα στο άρθρο 4 και όπως θα διαβάσετε βεβαίως σε αυτά που σας έχουν δοθεί. Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει με την εισαγωγή μιας διαδικασίας που επιτρέπει στις ελληνικές αρχές να προχωρήσουν στην πλήρη καταγραφή και ταυτοποίηση των πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς μη νόμιμης διαμονής εδώ για πολλά έτη. Διαδικασία η οποία ενισχύει αναμφισβήτητα την εθνική ασφάλεια της χώρας μας. Άλλωστε, για να δοθεί συγκεκριμένη άδεια, περνάει ο ετών όλες τις διαδικασίες ελέγχου, ποινικού μητρώου και ούτω καθεξής, και μόνο εάν είναι όλα καθαρά, τη λαμβάνει. Το δεύτερο, η διάταξη προβλέπει, όπως σας ήδη εξέφρασα, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιστροφών, την επιτάχυνση των επιστροφών και την πάταξη της παράνομης διακίνησης, τον καλύτερο συντονισμό των επιμέρους εθνικών και ευρωπαϊκών αρχών. Τρίτον, οι διατάξεις μας αξιοποιούν το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό που υπάρχει στην πατρίδα μας την ώρα που έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες πιέσεις στην αγορά εργασίας. Για πρώτη φορά, και θέλω να το υπογραμμίσω, η άδεια διαμονής συνδέεται με συμβόλαιο εργασίας. Αυτό είναι μια καινοτομία της τροπολογίας μας, αφορά συγκεκριμένες θέσεις εργασίας και καλύπτει συγκεκριμένες ανάγκες της οικονομίας σε κυρίως χαμηλή και μεσαία ειδίκευση. Ο ετών οφείλει να αποδείξει την εργασία και η άδεια ανακαλείται όταν σταματά για τον οποιοδήποτε λόγο η απασχόληση. Η διάταξη τέλος παρέχει τη δυνατότητα σε μέλη οικογένειας, τέκνα και συζύγους που βρίσκονται ήδη εδώ, όχι εκτός, αλλά βρίσκονται ήδη εδώ, να επωφεληθούν από τον πρωτεύοντα δικαιούχο και πέμπτον, η διάταξη ωφελεί τα δημόσια έσοδα αφού περνάμε από την αδήλωτη στη δηλωμένη καθαρή εργασία, αυξάνοντας τα έσοδα από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές και μειώνοντας τη δαπάνη, όπως σας εξήγησα προηγουμένως, για επιδόματα. Φεύγουμε από το επιδοματικό, αναφέρομαι στους ετούντες άσυλο, και πηγαίνουμε στην αυτοσυντήρηση. Η διάταξη βάζει τάξη στην αταξία, φέρνει τον νόμο εκεί που επικρατεί η ανομία και αφορά ανθρώπους που αποδεδειγμένα έχουν αποκτήσει ρίζες εδώ, αφού μιλάμε για ανθρώπους που είναι πλέον της τριετίας. Έχουν συγκεκριμένη και πιστοποιήσιμη εργασία. Απαντώ στα ερωτήματα. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει μια τέτοια ρύθμιση? Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι.
Υπήρξαν πολύ πιο ανοιχτές γενικές ρυθμίσεις στο παρελθόν, όπως ξέρετε, το 1997, το 2001 και το 2005. Αφορούσαν κυρίως αλβανικής καταγωγής μετανάστες στην πατρίδα μας. Καμία από αυτές τις προηγούμενες δεν συνέβη την αδειοδότηση με συμβόλαιο εργασίας, όπως κάνει αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση, που είναι πιο κλειστή, πιο συγκεκριμένη, πιο στιβαρή. Δεύτερον, τι γίνεται στην Ευρώπη και αλλού? Υπάρχουν τέτοιες ρυθμίσεις? Προφανώς, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν εργαλεία αντιμετώπισης του φαινομένου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, πέρα από τη Γαλλία, την Ισπανία, στη Γερμανία, στην τριετία υπό προϋποθέσεις και στην πενταετία χωρίς, δίνεται ηθαγένεια, όχι άδεια διαμονής, ηθαγένεια. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση εδώ. Απλώς σας το λέω για να έχετε τη συγκριτική εικόνα. Και βεβαίως στην Ιταλία, όπου υπήρξαν πάρα πολλές τακτοποιήσεις στο παρελθόν και συνεχίζει να υπάρχει μία ενεργή ρύθμιση, η οποία μας έχει δημιουργήσει και εμάς πολλά προβλήματα, διότι είχαμε συγκεκριμένη διαρροή κυρίως εργατών γης από την Ελλάδα προς τα εκεί, με τα γνωστά προβλήματα, τα οποία πάρα πολλοί από τους συναδέλφους μου έχουν πει στις κατηδίαν συναντήσεις που έχω κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα με βουλευτές και της συμπολίτευσης και της αντιπολίτευσης στο γραφείο μου, κυρίως από αγροτικούς νομούς. Αναφέρομαι στη Μεσσηνία, στην Ηλία, στο Λασίθι, στη Θεσσαλία και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν, για να το πω να το ξέρετε, στην Ιταλία της Μελώνη υπάρχει ανοιχτή διαδικασία για όσους δεν παίρνουν άσυλο, δεν γίνονται πρόσφυγες, ώστε να παραμένουν στην Ιταλία και να έχουν άδεια διαμονής εκεί. Είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση νομιμοποίηση? Κάνουμε τους παράνομους νόμιμους, όπως θα έλεγε ένα προβοκατόρικο πρωτοσέλιδο, ή κάποιοι ίσως σπεύσουν να πούν για τα λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας? Η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι ξεκάθαρα όχι. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για νομιμοποίηση. Δίνουμε απλώς ένα δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας σε αυτούς που έχουν συμβόλαιο, θέλουν και μπορούν να εργαστούν, και δεν δίνουμε κανένα άλλο δικαίωμα. Είναι ένα δικαίωμα προσωρινό, στο βαθμό που έχει ο άλλος εργασία, για 3 χρόνια, και υπόκειται σε συνεχή έλεγχο. Δεν δίνουμε δικαίωμα ούτε οικογενειακής επανένωσης, ούτε μόνιμης διαμονής, ούτε πολύ περισσότερο ηθαγένειας, όπως σας ανέφερα, κάνουν άλλες χώρες, κατεξοχήν η Γερμανία. Ο διαμένων εδώ, ο οποίος δεν αιτηθεί, δεν κάνει χρήση της διάταξης, ή η αίτησή του απορριφθεί ή στην πορεία ανακληθεί, επιστρέφει στην κατηγορία των επιστρεπταίων, όπου εκεί θέλουμε να κάνουμε τις γρήγορες διαδικασίες απέλασης και επιστροφής στην χώρα προέλευσής του. Σε καμία περίπτωση η ρύθμιση δεν επιβραβεύει τον εγκληματία ή τις παραβατικές συμπεριφορές. Τουν αντίον, ασκείται ενδελεχής έλεγχος και η αίτηση μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο αν ο λοδοπός έχει καθαρό ποινικό μητρώο. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα μεγάλα της πλεονεκτήματα. Επί της αρχής εισάγεται εξαίρεση, κάνετε κάτι πρωτοφανές και εκτός αυτών που ξέραμε? Και εδώ η απάντηση είναι όχι. Είναι λάθος να το πιστέψει κανείς. Διότι στην πατρίδα μας, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και σίγουρα με τον τελευταίο μεταναστευτικό κώδικα του 2014, αλλά το επαναλαμβάνει και ο καινούριος, υπάρχει η διαδικασία παροχής άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, με τη συμπλήρωση 7 ετών στον διαμένοντα. Ήδη στην Ελλάδα υπάρχει μια πάγια ρύθμιση, εδώ η ρύθμιση μας είναι έκτακτη, είναι άπαξ, ανοίγει και κλείνει, δεν αλλάζει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει αυτή την πάγια διαδικασία της 7ετίας. Πώς αποδεικνύεται η διαμονή της 3ετίας, θα ρωτούσε κανείς, καχύποπτος και σωστά.
Εδώ έχουμε, θέλω να σας διαβεβαιώσω και να σας καθησυχάσω, μεγάλη εμπειρία οι δημόσιες αρχές στην Ελλάδα από προηγούμενες ρυθμίσεις, μέσα από, όπως λέει ο νόμος, δημόσια έγγραφα βέβαιης χρονολογίας, όπως είναι ένα διαβατήριο, ακόμα και λιγμένο, μια εισαγωγή σε νοσοκομείο, ένα τραπεζικό έμβασμα, ένας λογαριασμός κοινής ωφέλειας και ούτω καθεξής, με τον οποίο πιστοποιείται πέραν αμφιβολίας αυτή η διαμονή εδώ στην πατρίδα μας. Γιατί τώρα, γιατί φέρνετε αυτή τη ρύθμιση, πέρα από την μεγάλη πίεση την οποία έχουμε δεχθεί και εγώ προσωπικά, όπως σας είπα, στις πολλές οχλήσεις από βουλευτές έθεν και κήθεν για τις ελλείψεις που έχουμε σε εργατικό δυναμικό και ιδίως σε εργάτες γης. Τα τελευταία χρόνια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αντίθεση με ό,τι λέγεται καμιά φορά στα μέσα ενημέρωσης, στο δημοσίο διάλογο, ο οποίος δημιουργεί άλλου τύπου εντυπώσεις, η πραγματικότητα είναι ότι ο μεταναστευτικός πληθυσμός στην πατρίδα μας δεν αυξάνεται. Αντιθέτως, είχαμε μεγάλη διαρροή, κυρίως Αλβανών, εργατών γης, προς το εξωτερικό και ιδίως προς την Ιταλία, όπου έφυγαν για να εκμεταλλευθούν τις ευνοϊκότερες εκεί διατάξεις, οι οποίες ισχύουν ήδη από το 2020 και τις οποίες η κυβέρνηση Μελώνη διατηρεί σε ισχύ. Γιατί όμως να θέλουν χαρτιά όλοι αυτοί? Θέλουν χαρτιά για τον απλούστατο λόγο γιατί θέλουν να μπορούν να ταξιδεύουν πίσω στις πατρίδες τους, αν χρειαστεί. Γιατί δεν θέλουν να ζουν σε καθεστώς μόνιμης ανομίας και αβεβαιότητας. Γιατί θέλουν να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως ο εμβολιασμός, που είναι σημαντικότατο θέμα για τη δημόσια ασφάλεια και το είδαμε αυτό με την πανδημία του κορονοϊού. Είναι αποσπασματικό το μέτρο και, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η στρατηγική σας? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία αναπτύσσεται και ήδη το βλέπετε σε 5 βήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την εξωτερική διάσταση προστασίας των συνόρων, την εξωτερική διάσταση, όπως λέμε, ενάντια στην παράνομη μετανάστευση, που έχει να κάνει με την αυστηρή, αλλά δίκαιη, αλλά αυστηρή φύλαξη και προστασία των συνόρων, με τις επιστροφές, με την καλύτερη συνεργασία με όμορες χώρες διέλευσης, όπως πρόσφατα είδατε και με την Τουρκία, με την αυστηροποίηση των κυρώσεων για τους εργοδότες που παραβαίνουν τις μετακλήσεις, με το καινούριο θεσμό του Εθνικού Συντονιστή Απελάσεων, Επιστροφών και Πάταξης της Παράνομης Διακίνησης και ούτω καθεξής. Βιάζεστε? Νόμιζα ότι θέλατε να ακούσετε. Α, δεν σας ενδιαφέρει. Πολύ ωραία. Θεώρησα ότι θέλατε να ακούσετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, για να αφήσω χρόνο και στον καλό συνάδελφο, κύριο Γεωργιάδη. Τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς είναι κατατεθειμένα. Παρακαλώ. Αν μου επιτρέπει, δεν ξέρω, Πρόεδρε. Ναι, οι ερωτήσεις μετά. Πολύ καλά. Επειδή ακούσαμε ότι είναι υποτιθειμένες ερωτήσεις μας, καλό είναι να ακούσεις τις ερωτήσεις μας. Αυτό θέλω να πω. Τίποτα. Στη συνέχεια. Λοιπόν. Δεν θα πω τίποτα άλλο παρά μόνο ότι σε όσους θεωρούν ότι δημιουργεί μαγνήτη και pull factor, δεν το κάνει, διότι αφορά ήδη διαμένοντες εδώ, δεν αφορά νέους ερχόμενους και γιατί κακά τα ψέματα, όσοι επιχειρήσουν να έρθουν παράτυπα στην, παράνομα στην Ελλάδα, το κάνουν κυρίως διότι προσβλέπουν να πάνε στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η χώρα μας παραμένει χώρα διέλευσης παρά χώρα τελικού προορισμού. Και όχι, δεν αφορά, κυρίως δεν αφορά στο συντριπτικό βαθμό ανθρώπους που ήρθαν εδώ παράνομα, αφορά, σκεφτείτε το και αυτό, ανθρώπους που ήρθαν νόμιμα, των οποίων οι άδειες διαμονής έληξαν, δεν ανανεώθηκαν για τον ΑΒ λόγο και τώρα έχουν αυτή τη δυνατότητα να το κάνουν με βάση τις πολύ αυστηρές προϋποθέσεις τις οποίες βάζουμε.
Νομίζω ότι είναι μια ρύθμιση που, όπως είπα, βάζει τάξη στην αταξία, ικανοποιεί το κοινωνικό και το εθνικό συμφέρον, το κάνει με πάρα πολύ προσεκτικό και στοχευμένο τρόπο όπως πρέπει και παραμένω στη διάθεσή σας αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.